Σήμερα θα διαγωνιστούν άλλες δύο ομάδες και θα κριθεί ποια παιδιά θα περάσουν στην επόμενη φάση. Θα κάνετε ένα ταξίδι στα δικά μου μονοπάτια. Ψαράκια σήμερα. Ψαράκια ποιοι εμείς. Όχι, ψαράκια τους βάλατε. Είσαι ηχθής. Ηχθής. Αλήθεια. Όχι, καμία σχέση. Κάσε εσύ για να ακούσεις το Λαζάρι, τι σου λέει. Εντάξει. Υπήρξαν ένα-δύο πιάτα που τα στοιχεία που είχαν επιλέξει να χρησιμοποιήσουν και ο τρόπος εκτέλεσης και τεχνικές που χρησιμοποίησαν ήταν κάτι που με ενθουσίασε. Το ψάρι για τα παιδιά είναι πιο δύσκολο. Βέβαια, δείξαν ότι αν το αποφασίσουν και αν το βάλουν στο μυαλό τους, μπορούν να κάνουν πολύ ωραία πιάτα. Και σήμερα αυτό που παρατήρησα και μου άρεσε πολύ είναι ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν προσέξει πάρα πολύ και την παρουσίαση του πιάτου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Τι ωραίο μας έχεις φέρει. Έχω φτιάξει τσιπούρα παντρεμένη με σκόρδο και μαϊντανό. Ποιον παντρεύτη? Με το σκόρδο και το μαϊντανό. Ήθελα να το κάνω λίγο πιο τζαπανής. Πιο μίνιμα. Τζαπανής. Ναι, πιο μίνιμα λέει εμφάνιση. Και η ποσότητα μίνιμα. Εντάξει, έγινε και μου σπάσε και λίγο το ψάρι την ώρα που πήγα να το βάλω. Εντάξει, να πω και μια δικαιολογία. Ας τα τζαπανής δεν το παίρνεις. Από μακριά το κατάλαβα ότι στη μαμά της. Ένα φυλάκι. Και συγχαρητήρια. Έκανα ένα λαβράκι, σωτέ. Το έχω σβήσει με κρασί. Και έκανα μια σάλτσα με λάιμ, γιόσμα και αγγούρι. Και το συνόδεψα με σπαράγγι, σπανάκι και ντοματίνια στο φούρνο. Κάτσε να βρω τη λιαλιά μου. Βρες τη λιαλιά μου, τι τάξη πας εσύ, περίμενε. Πρώτη μηνυσίου. Και πού τα έμαθες να κάνεις όλα αυτά εσύ? Διαβάζω. Βλέπω εκπομπές, μόνο με κάνω, είτε. Άστα, τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι να κάνω πραγματικά σήμερα. Έχω τρελαθεί. Πάει δίαιτα. Κάνετε και εσείς δίαιτα. Έτσι να κάνουμε. Τι γίνεται στο Μάστερ Σεφ, όλοι διαιτεκριτές. Παχαίνουμε κατά τη διάρκεια των κυρισμάτων και αδυνατίζουμε. Τι είναι έτσι. Σκληρή ζωή. Έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ. Πώς τα βλέπεις εδώ? Βλέπω ότι πρέπει, είπα ότι σήμερα εντάξει δεν μπορούσα να αντισταθώ, δεν μπορώ να το ξαναζήσω αυτό, οπότε εντάξει, θα είναι η τελευταία μέρα που τρώω σοκολάτα. Τα παιδιά ήταν, λες και τα αφήσαμε μέσα σε ένα Λούνα Πάρκ, ιδίως με το συντριβάνι της σοκολάτας, θεωρώ ξετρελάθηκαν. Εδώ βέβαια είχαμε και κρούσματα που ξετρελάθηκαν μεγάλοι, οπότε πόσο μάλλον τα μικρότερα παιδιά. Είναι εύκολο να τα τρως, είναι δύσκολο να τα φτιάχνεις. Νομίζω η τελευταία δεκάδα ήταν και η πιο γλυκιά. Δηλαδή η ζαχαροπλαστική είναι δύσκολη, αλλά αν κάποιος έχει ασχοληθεί και ξέρει ένα-δυο πραγματάκια, εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολη. Η ζαχαροπλαστική θέλει τεχνικές. Τις οποίες τα παιδιά τις είχαν. Διαλέξανε σχετικά, θεωρητικά μάλλον εύκολα γλυκά, τα οποία είχαν και κάποια κόλπα που έπρεπε να ξέρουν. Γι' αυτό και κάποια τα κάνανε καλύτερα, κάποια τα κάνανε λίγο χειρότερα και εκεί κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Όταν ρωτάς ένα παιδάκι, μικρό σε ηλικία, αν γνωρίζει τι είναι η σοκολάτα που έφτιαξε και σου απαντάει ότι ναι, είναι μία γκανάζ, καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει ένα παιδάκι που έχει διαβάσει.